Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Μαρμούτα. Είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας. Να μας πείτε, κύριε Μαρμούτα, καταρχάς, το πρώτο ερώτημα είναι: είχαμε συνθήκες καύσωνα. Ήταν Κυριακή, έπρεπε να δουλεύουν στην γέφυρα εργαζόμενοι? Δεν έπρεπε να δουλεύουν. Καλημέρα, καταρχάς. Καλημέρα. Σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Δεν έπρεπε να δουλεύουν. Ήταν Κυριακή, ήταν συνθήκες καύσωνα. Η υπουργική απόφαση προέβλεπε ότι από τις 12 και μετά έπρεπε να έχουμε πάυση εργασιών. Αντιθέτως, γίνονται με εργασίες. Δεν υπήρχε κάτι έτσι, μια δικλίδα ασφαλείας τόσο για τους εργαζόμενους, αλλά όσο και για τους συναδέλφους, συμπολίτες Ρωμά που βρίσκονταν κάτω από τη γέφυρα, οι οποίοι μάζευαν σίδερα και προσπαθούσαν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Ποιος τους έδωσε άδεια να δουλέψουν, κύριε Δημήτρη? Άδεια στους εργαζόμενους, ναι. Δεν γνωρίζουμε. Η επιθεώρηση εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνά της. Δεν θα έπρεπε να εργάζονται. Κυριακή, μεσημέρι, κάτω από συνθήκες καύσωνα, δεν υπάρχει περίπτωση να έπρεπε να εργάζονται οι εργαζόμενοι. Και ένα δεύτερο, κύριε Μαρμούτα, όταν γίνονται τέτοιου είδους εργασίες, δεν πρέπει ο χώρος εκεί που εκτελούνται εργασίες να έχει μεριμνήσει η εταιρεία που τις κάνει, να έχει αποκλειστεί, να μην μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα για λόγους ασφαλείας? Πόσο μάλλον να κάνει εργασίες πάνω στη γέφυρα και από κάτω να είναι κόσμος? Δεν υπήρχε κάποιος που επέβλεπε εκεί από την Άβαξ τη διαδικασία αυτή? Δεν υπήρχε κανένα που να έχει αποκλείσει την έλευση των Ρωμά κάτω από τη γέφυρα. Δεν υπήρχε αστυνομία, δεν είχαν ειδοποιήσει κανέναν. Οι εργασίες γίνονταν κανονικά. Το τρυπάνι, ένα και δύο τρυπάνια, από ό,τι γνωρίζουμε, βρίσκονταν πάνω και τρύπαγαν και από κάτω μάζευαν, έκοβαν και μάζευαν σίδερα. Ναι. Η εταιρεία πρέπει να πει τι έχει γίνει. Πρέπει να λογοδοτήσει απέναντι στον πατραϊκό λαό, πρέπει να λογοδοτήσουν και να πούνε τι έχει γίνει. Φυσικά και η κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις με τους νόμους τους που ψηφίζουν όλα αυτά τα χρόνια έχουν δώσει αέρα στα πανιά των εργοδοτών να κάνουν ό,τι θέλουν και ό,τι νομίζουν, έτσι ώστε να βγατήσουν τα κέρδη τους. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε κάθε εβδομάδα, εμείς η εργατική τάξη, με νεκρούς, τραυματίες, ακροτεριασμένους και το ίδιο. Τι σκοπεύετε να κάνετε, Πάτρα, κύριε Μαρμούτα, προς τα πού θα κινηθείτε? Εμείς ήδη σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας έχει προκηρύξει 24ωρη παπαντρική απεργία. Σε λίγο θα έχουμε την απεργιακή μας συγκέντρωση. Θα αναζητήσουμε τις ευθύνες και από την εργοδοσία και από την κυβέρνηση, για να δούμε τι έχει γίνει. Εμείς στο προηγούμενο διάστημα πηγαίνουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς, μιλάμε με τους εργαζόμενους, ζητάμε να σταματήσουν μαζί με τα συνδικάτα, φυσικά έτσι, του Εργατικού Κέντρου, ζητάμε να σταματήσουν οι εργασίες στους χώρους δουλειάς, σε εξωτερικούς χώρους ή μέσα σε εργοστάσια, τα οποία η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα πολύ. Μιλάμε για τα αυτονόητα. Δίνουμε και μια εταιρεία όπως ο Άβαξ, νομίζω ότι αυτά έπρεπε να τα τηρεί χωρίς να το συζητάμε και την ώρα εργασίας κάτω από τον καύσωνα την Κυριακή. Αλλά πόσο μάλλον όταν κάνεις τέτοιες εργασίες, το να προστατεύεις το περιβάλλον που εκτελείς τις εργασίες και για τους εργαζόμενους να υπάρχουν οι συνθήκες ασφάλειας, αλλά και για όλους τους πολίτες. Μάλλον, κύριε Κορονάκη, μόνο τα εύσημα ξέρουν να παίρνει η Άβαξ και κάθε εταιρεία από τους υπουργούς που περιοδεύουν στα εργοτάξια, αλλά κανένας δεν βλέπει ότι δεν τηρούνται μέτρα ασφαλείας και μέτρα υγιεινής για τους εργαζόμενους και για όλους αυτούς που εμπλέκονται. Έτσι ακριβώς, κύριε Μαρμούτα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, να σας ρωτήσουμε και τι είδους εργασίες γίνονταν σε μια γέφυρα που ουσιαστικά μοιάζει με το γεωφύρι της Άρτας. Το γεωφύρι της Άρτας έγινε το γεωφύρι της Πάτρας. Γιατί εδώ και χρόνια βάζουν κόνους, βγάζουν κόνους. Σταματάνε τα έργα, ξεκινάνε τα έργα. Κάνουν παράκαψη, κλείνουν την παράκαψη. Αυτό το έργο θα έπρεπε να έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι του 2022 και έχουμε φτάσει στο καλοκαίρι του 2023 και είχαμε αυτό που έγινε χθες με τον ένα νεκρό. Ακόμα δεν έχουν σταματήσει να φτάσουν κάτω από τα συντρίμια και τους τραυματίες μερικούς από αυτούς σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια? Υπάρχουν πληροφορίες ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν και θα το δούμε. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες που κάνουν η πυροσβεστική, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται. Κύριε Μαρμούτα, ευχαριστούμε πολύ.